Ήταν ένα παιχνίδι έτσι ακριβώς όπως το περιμέναμε, με τη λογική ότι ξέραμε τον αντίπαλο, ξέραμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε. Συν το ότι μία παραπάνω δυσκολία ήταν ότι είχαμε την προσθήκη, την αλλαγή, θα έλεγα καλύτερα, ενός παίκτη, το οποίο μας δημιούργησε ένα πρόβλημα, ειδικά στο μέσα παιχνίδι, το οποίο ξέραμε ότι θα επιβάλλει κατά κάποιον τρόπο η ομάδα της Ομόνιας. Ένα ντέρμπι σε όλα του. Ίσως να υπήρχε έλλειμμα στην ποιότητα του παιχνιδιού, αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο επί 40 λεπτά ήταν ντέρμπι, με ομάδες να προσπαθούν περισσότερο να επιβληθούν στις δύσκολες καταστάσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν μέσα στο στρατόπεδό τους. Στο τέλος νομίζω ότι αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς ξεκινώντας το παιχνίδι, δηλαδή το να είμαστε πιο αποφασιστικοί και πιο επιθετικοί στην άμυνα, το αποφασίσαμε όταν βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο στα τελευταία 5 λεπτά του παιχνιδιού, παίρνοντας καθοριστικές άμυνες και βάζοντας καλάθια τα οποία δεν είμαι οπαδός των καλαθιών που βάλαμε. Παρ' όλα αυτά, ενώ ότι μπήκαν καλάθια όχι από ομαδική δουλειά, αλλά περισσότερο από προσωπικές ενέργειες. Άρα από όλα αυτά που λέω, θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ πιο σκληρά, πολύ πιο πολλές ώρες για να βελτιώσουμε όλα τα κομμάτια τα οποία πρέπει για να γίνουμε καλύτεροι. Καλή συνέχεια στην ομάδα της Ομόνιας. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια στους παίκτες. Μας περιμένει πολύ δύσκολη συνέχεια. Εύχομαι να είμαστε όλοι υγιείς και να ξοδέψουμε πολλές ώρες μας στο γήπεδο για να τα καταφέρουμε. Από τη μεριά μου να δώσω συγχαρητήρια στον Απόλλωνα για τη δίκαιη νίκη του. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα συμφωνήσω πάλι με τον coach ότι μπορεί να μην διεκδικούσε δάφνες ποιότητας, όμως ήταν ένα πολύ καλά διαβασμένο παιχνίδι και από τους δύο πάγκους γίνονταν μεγάλες μάχες μέσα στο παρκέ από τους καλαθοσφαιριστές και των δύο ομάδων και στο τέλος φάνηκε ότι κάποια ποιότητα, θα έλεγα, κάποιων καλαθοσφαιριστών καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα. Σήμερα είμαι περήφανος για την προσπάθεια των καλαθοσφαιριστών μου. Τα έδωσαν όλα μέσα στο γήπεδο. Είμαστε μια νεανική ομάδα, άπειρη, με 10 παίχτες που δεν ξαναγωνιστήκαν στην πρώτη κατηγορία. Γίνεται καθημερινά σκληρή δουλειά στο γήπεδο και θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Και απλά τίποτε άλλο δεν μπορώ να προσθέσω σε αυτό το κομμάτι. Είναι δουλειά. Συγχαρητήρια και πάλι στον Απόλλωνα και θεωρώ είναι μία από τις καλύτερες ίσως ομάδες του πρωταθλήματος και εύχομαι να τερματίσουν όσο πιο ψηλά μπορούν. Ευχαριστώ. Εγώ με τη σειρά μου να συμφωνήσω με όσα είπαν οι δύο προπονητές. Για μας ήταν μια πολύ σημαντική νίκη εκτός έδρας απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Η Ομόνια στάθηκε πολύ καλά μέσα στο παιχνίδι και μας δυσκόλεψε αρκετά. Μπορώ να πω ότι ήμασταν λίγο άστοχοι, αλλά εκεί που έπρεπε είχαμε κάνει μια διαφορά η οποία μας έδωσε την νίκη. Ξέρουμε ότι θα κριθούν πάρα πολλά παιχνίδια εκτός έδρας και οι νίκες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτή την νίκη. Νομίζω θα μας βοηθήσει στο βαθμολογικό πίνακα να ανεβούμε ψηλά. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην Ομόνια και να απολαμβάνουμε συχνά τέτοια παιχνίδια. I feel it was a very, very hard, competitive game. Very fought. Both teams fought. It was very competitive. I feel Ammonia. We just have to go look at film and fix a few things, and just move on to the next game. Yeah, first one.